Προβληματικό τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο σχεδόν ανύπαρκτο και δυσκολία να παρουσιαστεί στο γήπεδο, με δεδομένο ότι το δεύτερο ημίχρονο ήταν περισσότερο δικό του συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το μάτς θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερη έκταση στο σκορ. Ένα σισε με δύο δοκάρια ευκαιρίες είχε άγιο τον Γκρέσιτς στο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο, πιο κινητικός ο ΠΑΟΚ, έκανε κάποιες ευκαιρίες, είχε κάποιες κινήσεις έτσι καλές, αλλά λίγο θεωρώ λίγο φλίαρος. Χωρίς έτσι, άμα βγάλεις κανένα δύο ευκαιρίες, τίποτα παραπάνω, χωρίς ουσία. Χωρίς ανάσες, χωρίς προσπάθειες έτσι ορθόδοξες, να πω. Εντάξει, κάπως έτσι. Και με δεδομένη αυτή την ήττα, βγαίνουμε, καταλήγουμε ότι ο Βίντρα πάλι ο συνήθις ύποπτος με τον ΠΑΟΚ, όπως και πριν δύο χρόνια σκόραζε δύο φορές πρόπερση έτσι και τώρα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω είχε κατάληξη στην παρέτηση του Δερμιτζάκη, έτσι, ή την λύση του συμβολέου του. Που για μένα αδίκως. Αδίκως λέγοντας ως προς τι. Αν θυμάσαι την προηγούμενη εκπομπή, επιβεβαιώνουμε και είχαμε πει ότι επειδή ακριβώς έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, βγαίνει, δίνει συνέντευξη τύπου Δερμιτζάκης, ναι, και λέει: εδώ είμαι, θα παλέψω και θα προχωρήσω και θα το κυνηγήσω. Σωστά. Και βγαίνει ο Τζαγοράκης και το στηρίζει. Και είχαμε πει ότι αν έχει σκοπό να τον απολύσει σε μια αγωνιστική μετά με τον Παναθηναϊκό ή με τον Πανιόνιο τώρα που επίκειται, καλύτερα απέλυσε τον πιο πριν για να κερδίσει δύο εβδομάδες. Και τώρα όπως αποδείχθηκε, τον απέλυσε μετά. Ή εν κινήσει ενέση, τέλος πάντων. Εν κινήσει ενέση. Νομίζω για μένα, κατά δική μου άποψη, αδίκως. Γιατί στο συγκεκριμένο μάτς, παράδειγμα, δεν είναι και γνώμονας για να καταλήξει αν η ομάδα έχει καλό πρόσωπο ή όχι. Με τον Παναθηναϊκό κατεβαίνεις, είσαι εκτός έδρας. Το μοναδικό πράγμα που μπορείς να πεις ότι μπορείς να πάρεις, μιας και ο Παναθηναϊκός είναι σε κακή κατάσταση και κυνηγάει το μάτς για ψυχολογικούς λόγους, είναι να πάρεις μια ισοπαλία. Ούτε και ο Παναθηναϊκός σε καλή κατάσταση. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Απλά παίζει εντός έδρας και μπορεί να το πάρει το μάτς να το κυνηγήσει. Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Δηλαδή, άμα παράδειγμα κάνει μια γκέλα τώρα με τον Πανιόνιο, εκεί ενδεχομένως θα μπορούσε να τον διώξει το Δερμιτζάκη. Τώρα για μένα κακός άνθρωπος και ενδεχομένως την πληρώνει. Ναι, ναι, αυτό είναι για όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, για όλα τα λάθη. Από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ναι, συν το σημερινό γεγονός της προπόνησης, έτσι. Είναι μια σειρά λαθών. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Είναι μια σειρά λαθών στον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε, ας πούμε, το καλοκαίρι και αγγίζει όλους. Δηλαδή, τους παίρνει όλους η μπάλα, διοίκηση, προπονητές, παίχτες, όλους. Δηλαδή. Απλά το εξηλαστήριο θύμα θεωρώ είναι ο Δερμιτζάκης, όπως είπα, αλλά τον οποίο δεν τον κλαίω πάλι, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, δεν ζει αυτό το ποδόσφαιρο. Οπότε, εντάξει. Φεύγει σαν φίλος, όπως φεύγουν όλοι πάντα. Και κάποια στιγμή να επιστρέψει. Τώρα έχουμε επικείμενη πρόσληψη καινούργιου τεχνικού, πολλά τα ονόματα πάλι, μεταγραφολογίες. Μεταξύ Άντιτς και Λεγκέν είναι τα. Άντιτς, Λεγκέν, ακούστηκε και λίγο το Παλίδης, λίγο ο Ότο Ρεχάγγελ σε κάτι σενάριο. Ο πάντα επισκέπτης από την ομίχλη Άγγελος Αναστασιάδης. Εντάξει, πολλά ακούγονται, τώρα θα δούμε βέβαια. Εντάξει, εντάξει, κοίταξε, εδώ τα μέσα της πόλης πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Πώς να στο πω λίγο, ανακυκλώνουν τα ίδια ονόματα συνέχεια και συνέχεια, έτσι. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή πάντα θα υπάρχει ο Κοφίδης, δηλαδή. Είναι λίγο πολύ, ναι, τα ίδια ονόματα. Κάποια ονόματα που έχουν συνδεθεί με κάποιες ομάδες. Ναι. Τώρα, για να κάνω και ένα σχόλιο για το παιχνίδι το άλλο, το τοπικό, νομίζω η συνέντευξη τύπου του Κούπερ τα λέει όλα. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος αναγνωρίζει και λέει ντρέπουμε, γιατί ήταν εξάρτητα από την έκταση του σκορ και λέει ντροπή μας. Νομίζω δεν είναι παιδί, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Κοίταξε, Νίκο, εγώ το σχόλιο για τον Άρη το έκανα από το παιχνίδι της Τούμπας πριν δύο εβδομάδες. Που είπα και παρόλο τη νίκη του Άρη ότι εξακολουθεί να μην παίζει καλά. Και είναι τρίτο νομίζω συνεχόμενο παιχνίδι, τέταρτο ή τρίτο νομίζω συνεχόμενο που ο Άρης δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ή μάλλον δεν έχει αποτέλεσμα σε αυτό που προσπαθεί να κάνει. Απλώς είπα ότι. Πού νομίζεις, πού το αποδίδεις αυτό. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, πού οφείλεται. Εγώ σε ρωτάω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή, ποια ομάδα σου με παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ο Άρης πληρώνει τη νίκη του ΠΑΟΚ και τη νίκη της Ατλέτικο. Νομίζω ότι στάθηκε στο ότι κέρδισε τον ΠΑΟΚ, που όντως είναι μια νίκη πρεστίζ, σαν να πήρε τον πρωτάθλημα, σαν να πήρε τον τίτλο. Καλά έκανε και το πανηγύρισε και ο κόσμος του Άρη και όλοι, σύμφωνοι. Αλλά από εκεί και πέρα, στο πρωτάθλημα έχει συνέχεια, έτσι. Εγώ απλώς δεν το γνωρίζω. Έτσι θεωρώ. Το βλέπω, ναι, λίγο υπερόπτη τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Απλώς το θέμα είναι ότι από την αρχή του πρωταθλήματος δεν είναι, δηλαδή, ότι ο Άρης σίγουρα έπαιξε ένα καλό παιχνίδι με την Ατλέτικο και μάλιστα εκείνο το παιχνίδι, θυμάστε, το είχαμε πει ότι είχε και απουσίες. Ναι. Έπαιξε εκείνο το παιχνίδι με αρκετές απουσίες. Από εκεί και πέρα είχε τη συγκυρία και την τύχη που είπα ότι είχε ο ΠΑΟΚ τα πρώτα παιχνίδια πέρυσι του πρωταθλήματος. Θυμάστε ότι ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιζε τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος καλά, αλλά είχε την τύχη να τα κερδίζει. Με 1-0, με μισό 0, με μια στραβοκλωτσιά, με οτιδήποτε τα κέρδιζε.
Ναι, απλά τώρα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί. Απλώς εντάξει, δεν θα διδάξει και την τύχη συνέχεια, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι. Πάντως είναι η πρώτη φορά coach που αναγνωρίζει το προβληματικό πρόσωπο της ομάδας, έτσι. Φυσικά. Και νομίζω πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον Κούπερ, ο οποίος δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του να βρει δικαιολογίες. Μα δεν, και δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλας. Δηλαδή, φταίει το χορτάρι που ακούγαμε κάποτε. Όχι, εντάξει, ναι, και δεν μιλάω τώρα για το 4-0 ή για 2-0 να ήταν πάλι. Το ίδιο πράγμα, δεν μιλάω για το 4. Αυτές είναι αυτές τι φταίει το χορτάρι τώρα. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε ντρέπομαι γιατί δεν ήταν το πρόσωπο αυτό που παρουσιάσαμε, είμαστε παράδεκτοι και δεν επιδέχεται κανένα σχολιασμό ή καμία κριτική, από τη δικιά μου τη μεριά τουλάχιστον. Και νομίζω κανένας δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής λέει ότι ντρέπομαι. Άρα αναγνωρίζει το λάθος και σκύβει το κεφάλι και προχωράει. Απ' την άλλη, έχει πάντοτε ένα ποδοσφαιριστή που λέμε ότι αυτό θα είναι όλη η ομάδα, ό,τι και να γίνει. Μπορεί να έχει ικανές μονάδες ΑΕΚ, γιατί έχει, αλλά άμα έχει ένα σκόκο. Ο οποίος σκόκο κάνει παιχνίδια που επιβεβαιώνεται πάλι αυτό που έλεγα ανέκαθεν, ότι διαλέγει παιχνίδια νομίζω. Και έτσι όπως είδα εγώ την ΑΕΚ λίγο, μου φαίνεται ότι τελικά αυτή ήταν η παίκτη, ήταν η αιτία που έφυγε και ο Μπάγεβιτς. Δηλαδή, όταν βλέπω παράδειγμα του σκόκο να μαρκάρει, που δεν μάρκαρε ποτέ, και να σκυλιάζει τόσο πολύ για να δείξει ένα καινούριο πρόσωπο στον καινούριο προπονητή. Μπράβο, έτσι αυτό. Άρα σημαίνει ότι δεν ήθελε να παίξει. Ένα Τζιμπούρ το ίδιο, που είχε πρόβλημα με τον Μπάγεβιτς και το είχε δηλώσει. Άρα σημαίνει ότι δεν παίζω καλά για να φάω τον προπονητή. Ναι, μα συνήθως οι ποδοσφαιριστές αυτό κάνουν. Τώρα σου δίνω πάσα και για την αποχώρηση του Γκαρσία. Όχι, εντάξει, αυτό δεν τάγεται. Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, αποχωρήσουμε και εμείς να κάνουμε μικρό διάλειμμα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.